Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλε. Νίκο, η ομάδα σου το πάλεψε. Αν και στο ημίχρονο ήσασταν με 10 πόντους διαφορά, όμως οι εντολές που δώσατε είναι να παίξετε πολύ πιο σκληρά και ότι μπορείτε να ανατρέψετε το αποτέλεσμα. Το καταφέρατε σε ένα σημείο, όμως μέχρι το τέλος δεν αντέξατε. Καταρχήν να πω ότι είναι ένα ντέρμπι αντάξιων των ομάδων των δύο ομάδων. Όπως είπες και εσύ, στο πρώτο ημίχρονο κάπου δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Ειδικά και αμυντικά και επιθετικά δεν είχαμε καλές επιλογές. Δεύτερο ημίχρονο με άμυνα ζώνης καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Βρήκαμε κάποια, μέσα από δημιουργία, κάποια ελεύθερα σουτ, σκοράραμε. Γυρίσαμε το παιχνίδι, βγήκαμε ένα πόντο μπροστά, αλλά στις κρίσιμες στιγμές κάναμε κάποια εύκολα λάθη που δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να βάλει εύκολα καλάθια. Κάναμε κάποια φάουλ όταν ήταν στον πόνους ο κεραυνός και δώσαμε εύκολους πόντους αποβολές. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτά τα είδους παιχνίδια λεπτομέρειες παίζουν ρόλο και εμείς δεν ήμασταν σωστοί και έξυπνοι σε αυτό το κομμάτι. Τι ήταν αυτό που βοήθησε την ομάδα του ΑΠΟΕΛ να επιστρέψει από το μείον 10 και που φαινόντουσαν ότι δεν πήγαιναν καθόλου καλά στην ομάδα σας. Αρκετοί ποδοσφαιριστές με 4 φάουλ, αλλά όμως έμειναν στο παρκέ, έδωσαν βοήθειες, έδωσε βοήθεια ο Πάγκος. Και τι ήταν αυτό που επιστρέψατε, αλλά εν τέλει τελικά δεν πήρατε το ροζ φύλλο αγώνα. Όπως είπα και πριν, ήταν η άμυνα ζώνης εγκλώβησε τον κεραυνό, δεν είχε εύκολους πόντους, δώσαμε μόνο βολές σε όλη τη διάρκεια που παίζαμε ζώνη. Σίγουρα έπαιξε το γεγονός ότι και ο Τζέικοπς, ο άσος μας, βγήκε με 5 φάουλ στο τελευταίο δεκάλεπτο και δεν είχαμε το καθαρό μυαλό έτσι ώστε να βρούμε καλύτερες επιλογές στην επίθεση. Απλώς, εντάξει, να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου που παλέψαν το παιχνίδι και συγχαρητήρια στον κεραυνό που κερδίσει. Και μια τελευταία ερώτηση, ποια είναι η επόμενη μέρα για τον ΑΠΟΕΛ, αφού τελικά ο μόνος στόχος που έχει το ΑΠΟΕΛ είναι το πρωτάθλημα. Εντάξει, όπως είπες και εσύ, θα παλέψουμε. Κάθε παιχνίδι πρέπει να προσπαθήσουμε να τα δίνουμε όλα, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό θα είμαστε στα play-offs. Έχουμε ένα μήνα κάποια παιχνίδια τώρα που θα μας βοηθήσουν να προετοιμαστούμε έτσι ώστε να εμφανιστούμε καλύτεροι στα play-offs.